για το τι θα κάνεις του χρόνου. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Πριν πάμε στο τι εσύ ονειρεύεσαι, τι θέλεις, γιατί εγώ μέχρι πρώτην είχα την αίσθηση ότι για σένα έχει κλείσει ο κύκλος του δέστε τους, αλλά τώρα βλέπω ότι αφήνεις ανοιχτό και το ενδεχόμενο του να... Είμαστε σε κρίση. Οικονομική, σαν χώρα. Ηρεμήστε. Έλα, λέει ψέματα. Δουλίτσα να υπάρχει. Δουλίτσα. Όχι ακριβώς δουλίτσα. Τώρα το λέμε ή θα πας κάπου. Όχι, ήθελα να σε ρωτήσω. Να σου απαντήσω, είμαι έτοιμος. Απάντησέ μου σε αυτό, ναι. Απαντάω. Κοίταξε να δεις. Ο κύκλος του δέστερους έχει τελειώσει. Ας μην κρυβόμαστε. Ενώ δηλαδή έχει κάνει όχι απλά κύκλο, μια ακτίνα. Ένα μικρό πλανητάκι έχει γίνει. Γιατί ας πούμε και ο Δημήτρης ξέρει πολύ καλά ότι δεν μπορώ να κάνω το ίδιο πράγμα πολλά χρόνια. Το ψάχνω με τη γιατρό. Κουράζει εσένα, δηλαδή. Εγώ κάτι παθαίνουν τα μέσα αυτό, μου, ρε παιδιά. Κάτι ωραία, σε κουράζει εσένα. Ξέρω, δεν το γιατί εμένα σαν τηλεθεατή. Εμένα σαν τηλεθεατή δεν θεωρώ ότι έχει κλείσει ο κύκλος. Κοίταξε. Μου αρέσει να το βλέπω. Χαίρομαι που αρέσει πολύ στον κόσμο και συνεχίζει να αρέσει. Είναι πέμπτη χρονιά. Είναι πρωτόγνωρο για μένα. Δεν έχω ξανακάνει τόσα χρόνια τηλεόραση. Ενώ εκπομπή στην τηλεόραση και ο κόσμος συνεχίζει να τη βλέπει. Το αντιλαμβάνομαι. Είναι η στιγμή που λες ότι εγώ έχω αυτό το περιθώριο και μέσα σε αυτό το περιθώριο μπορώ να κάνω 1, 2, 3, 10. Αν αισθάνομαι εγώ ότι τα έχω κάνει τα 10 και ότι αν πίστευω ότι μπορούσε να μου δώσει με το 4 στους 5 και μου έχει δώσει 1005, ψάχνω να βρω πώς θα μπορούσα να ενώσω τη σχέση μου. Άρα, πού καταλήγουμε, γιατί μου τα λες λίγο. Έτσι θα κάνω. Μέσω Λαμίας. Με γρίφο. Μέσω Λαμίας, παιδιά, τα λέμε. Τελειώσαν τα ψέματα. Η Λαμία είναι ο τόπος μου. Μέσω Λαμίας από εδώ και κάτω όλα. Ποτέ ξεκάθαρα πράγματα. Δεν μπορώ να σου πω κάποιο. Μισό λεπτό όμως. Είχα τρεις εβδομάδες πριν εδώ ακριβώς στην ίδια θέση απέναντί μου τον Τζόνι Καλημέρη και τον ρώτησα για σένα. Είπα ότι θεωρώ ότι ο Νίκος είναι πρόσωπο του Α. Καταλαβαίνω ότι έχει κουραστεί. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα θα ήμουν διατεθειμένος να συζητήσω μαζί του για κάποια αλλαγή που θα τον βοηθούσε και εκείνον να νιώσει καλύτερα για να παραμείνει στο δέστε τους ή στο κανάλι. Κοίταξε, είναι άλλη κουβέντα το δέστε τους, άλλη το κανάλι. Ο Α είναι το κανάλι μου. Όχι με δυσκολία λίγο το είπα. Κάπως αισθάνθηκα μια ιδιωτικότητα. Θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολλά χρόνια στον Α. Είναι τα πιο πολλά χρόνια που έχω μείνει σε κανάλι. Τα άλλα δεν με θέλανε. Και σε θεωρώ. Δεν με κρατήσανε. Και θέλω να πω ότι είναι άλλη κουβέντα για τον Α. Δηλαδή θέλω να. Η διάθεσή μου είναι θετική. Πώς να σου πω. Αλλά ταυτόχρονα είμαι σε μια ηλικία, είμαι 30, ας πούμε, κάποιες μέρες. Είμαι 37 χρονών. Ναι. Που σημαίνει ότι επειδή δεν υπάρχει στην Ελλάδα ο τίτλος manager ή management που λέει. Ναι, για να διαπραγματευτεί για σένα. Για να μπορέσει, όχι να διαπραγματευτεί, να μπορέσει να μου πει, κοίταξε να δεις. Εγώ σε έχω παρακολουθήσει μες τα χρόνια. Θεωρώ ότι είναι το καλό σου αυτό, εκεί δεν το έχεις πολύ. Εκεί να το ψάξουμε, εκεί να το φέρουμε. Και να πω, ωραία, άρα λοιπόν τι μου συμβουλεύεις, πού να σκεφτώ, σε ποια βάση. Δεν υπάρχει αυτό πότε. Μένουμε στην καλή διάθεση του να γίνουν κάποια πρόταση από το κανάλι ή κάποια σκέψη που μπορεί να έχω εγώ. Υπάρχουν άρα, ρε παιδιά, δηλαδή, για να καταλάβω μισό λεπτό, γιατί έχω μπερδευτεί. Τι θες να καταλάβεις, δεν πήγαινε γέννηση και άφησε μας ήσυχους. Μέχρι να μεγαλώσει το παιδί θα έχω αποφασίσει. Δεν θέλεις άλλο να είσαι. Δεν θα απαντήσω εδώ, θα πάω στα γραφεία και να το πω. Και αν σου πούνε λοιπόν τον, του χρόνου ότι κάνεις αυτό που θες και πρέπει να διαλέξεις μια γυναίκα για να έχεις δίπλα σου. Εσένα. Τελειώσανε με την πέραν ερώτηση. Πέραν του Μαρία Ηλιάκη ή η Κατερίνα καινούργια. Καμία από τις δύο. Να πάνε σπίτι τους, φτάνει, να ανοίξουν τα φτερά τους, να παντρευτεί με να παντρευτεί και αν να κάνουν τα παιδιά. Ακόμα σου φυλάει ότι διάλεξες τη Ζαρίφη Ηλιάκη. Θα το κάνεις δεύτερη φορά. Το ζω κάθε μέρα, το ζω κάθε μία μου το θυμίζω. Το έχεις ξεπληρώσει. Λοιπόν, πάμε να πούμε για το κτέλ, παιδιά, γιατί θα μας βρει ο άνθρωπος, γιατί όντως ήρθε να μιλήσει για το θέμα. Αν και θα μπορούσαμε μα να μιλάμε ώρες εδώ. Μα τα έλεγες μέσα τρικάλων, εσύ θες. Μέσω Λαμίας τα έλεγες. Ναι, μέσω Λαμίας. Στη Λαμία θα πάτε, περιοδεία. Κάνουμε κάτι, κάτι. Κάνουμε γιόγκα για εκεί. Στη Λαμία θα πάει περιοδεία το κτέλ. Δεν θα πάει περιοδεία το κτέλ. Είστε στη Θεσσαλονίκη και σκίζετε. Πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Δεν έχω λόγια για, δεν έχω λόγια για τον τόπο μου. Για τους Θεσσαλονίκους. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Είμαστε Radio City, είμαστε μέχρι 18 Μαΐου. Σάββατο Κυριακή, διπλές παραστάσεις. Ωραία, ξεκούραστα ας πούμε. Είμαστε εκεί. Βασιλική Ανδρίτσου, Τζενιδιακού, Πιθανάση Αλευράς, Αθηνά Οικονομάκου, Φωτεινή Ντεμίρη, Ματινά Νικολάου, για να μην τα ξεχάσω γρήγορα. Αυτά ήθελα να πω. Και το πρώτο Σαββατοκύριακο ήσασταν και sold out. Έγινε πανικός. Για πολύ σου λέω. Περίμενε ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία και το δεύτερο έργο που θα έγραφε. Γιατί το πρώτο υπάρχει ενδεχομένω και λίγο η περιέργεια να δω το Μουτσινά, τα λέει και ω ηθοποιό το έργο του τι πουλιά πιάνει. Θέλω να πιστεύω ότι περάσαν ωραία γι' αυτό και έρχονται. Αυτό θέλω να πιστεύω ότι δηλαδή όσοι ήρθαν και για τσεκάρισμα και το καταλαβαίνω προς Θεού,
Περάσαν ωραία γι' αυτό. Μα είσαι και δικό του παιδί αυτό, λοιπόν. Μα όπως λένε, παιδιά. Στην Αθήνα πέρσι με τα βαφτίσια μια χαρά. Εγώ που είχα πάει. Όπως λένε, με το δεύτερο βιβλίο γίνεσαι συγγραφέας. Να τα. Συγχαρητήρια. Κάποιο θα το δει. Αυτό ήταν πάσα για τη Σταματήρα. Δεν έχω λόγια. Μόνο και μόνο θα σα αρέσει, έχω την αίσθηση. Θα μου το δώσει. Κάτι βλέπω που προθέσει, λέω θα μα το δώσει, θα πάω να το αγοράσω για να κάνω σαφώ. Μπορείτε την παρουσίαση. Μπορείτε η δουλειά σου στο θέατρο να είναι να μεταφέρει το βιβλίο τη Σταματήρα στο σανίδι. Με τη μετάσταση και να παίξω εγώ τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Βρήκαμε όλη δουλίτσα. Και έχω την ντομάτε και τα γιαούκια. Πε μου ένα stop, το έχετε το iPad για τον νικητή του Σμούθι. Το έχετε, Κωστάκι. Έχουμε νικητή του Σμούθι, τα ωραία, τα έβαλε μέσα το πρωί. Τι να κάνω, η γυναίκα. Πε μου ένα stop. Δεν βλέπω να υπάρχει ροή στα δάχτυλα. Τι να κάνω. Ωραία, η Εύη. Η Εύη Ευάκη, την είδε, Κρίστη. Τώρα θα την κάνω follow. Εγώ σε ευχαριστώ, Μέρη. Και σας είπα, μην έχετε τόσο δυνατά τα ακουστικά σήμερα. Μα τελικά η Τσολάκη, παιδιά, δεν ακούει. Ας πούμε, αυτό είναι κάποιο. Τέρμα. Τέρμα. Νίκο μου, πότε φεύγεις για Θεσσαλονίκη, μετά την εκπομπή κατευθείαν. Ναι, το βράδυ, το βράδυ. Άντε πάω. Τριρίτη. Απόλυτα στην παραλία για μένα. Σήμερα ένα τζίτζι, δικαιούμαστε όλοι μόνο. Ναι, σήμερα σας το υπόσχομαι.